όλους να έχει καλή οπτική γωνία. Εκτελεί ο Ντασίλβα. Ο Χάπος Κυριάκου κατέβασε, γυρίζει σούτο. Βινίσιους περνάει μπάλα μόλις έξω. Κάπου βρήκε και κόρνερ. Δεύτερο κατά σειρά στο 1ο λεπτό. Βινίσιους έκανε το σούτ. Μετά το τακουνάκι, ναι. Και εδώ βλέπουμε ξανά τη μεγάλη ευκαιρία του Απόλλωνα με τον Βινίσιους. Κατέβασε ο Χάπος Κυριάκου το σούτ μόλις έξω. Συστά από το αριστερό δοκάρι του Πάρτου. Ξανά το κατέβασμα με το κεφάλι από τον Χάπο Κυριάκου. Το σούτ με τον Βινίσιους με τη μία. Βρήκε η μπάλα στον ποδοσφαιριστή που τον έκλεισε τελευταία στιγμή. Καταγράψαμε μόλις μια ευκαιρία. Έγινε λάθος, παίρνει μπάλα ο Αλωνεύτης. Εδώ υπάρχουν προϋποθέσεις για τον Αποέλ. Χαμηλά προς τα πίσω, Σωτηρίου με τη μία. Διώχνει η Σωτήρια ο Ρομπέρ σε κόρνερ. Βλέπουμε ξανά την προσπάθεια του Αλωνεύτη. Το γύρισμα ήταν σωστό, δεν χρονοτριβεί. Και αυτό θα το εκτελέσει ο Εφρέμ. Φαλτσαριστά, περνάει μπάλα, χτυπάει στο δοκάρι το δεύτερο. Πολύ μεγάλη ευκαιρία με τον Εφρέμ να επιχειρεί να στείλει απευθείας την μπάλα στα δίχτυα από το σημείο του κόρνερ. Εδώ το βλέπουμε ξανά, Σάβα. Δεν υπολόγισε σωστά, ναι, έχεις δίκιο, ο Μπρούνο Βάχη. Παρασύρθηκε από τους ποδοσφαιριστές και του Αποέλ και τους συμπαίκτες του που ήταν κοντά στην επανορθωτική του. Ο Χάμπος Κυριάκου κάνει την πάσα, περνάει αυτή για τον Σαρδινέρο με τη μία το πλασέ του. Ήταν μόνος ο Παπουλής και ορίεται στην περιοχή αριστερά. Ήταν... Κατεβαίνει ο Παπουλής, κατεβαίνει και ο Βασιλείου πίσω του. Κάνει καλή τρίπλα το σούτ ο Παπουλής έξω. Κοπάρτο, εκτελεί ο Πέδρο. Η κεφαλιά του Βινίσιους έξω. Ο Σακέτης τον Μάγκλιτσα που έκανε καλή κίνηση. Για να δούμε την επιλογή του εδώ. Στρώνει στο Ντασίλβα το σούτ. Φεύγει πάλι από τον Πάρτο σε θέση offside. Δεν θα μετρήσει τον γκολ. Έχετε τον λόγο, συνάδελφοι. Ικανοποίηση από τον Τόμας Κρίστιανσεν για την επιθετική προσπάθεια και την ανάπτυξη. Το Λάγο, ο Αλωνεύτης, έξυπνα στον Βινίσιους και πάλι ο Αλωνεύτης για τον Βινίσιους. Το γύρισμα ο Σωτηρίου, πέφτοντας προς τα πίσω, δεν μπορεί να βρει την μπάλα. Εδώ προηγουμένως ο Βινίσιους ήταν σε θέση offside. Και χάθηκε στη συνέχεια η μεγάλη ευκαιρία για τον Γιώργο Σωτηρίου. Ο Ζωάο Πέδρο. Εκτελεί τώρα και πάλι χαμηλά στο πρώτο δοκάρι. Πέρασε η μπάλα, ο Γιαννιώτας στο πρώτο δοκάρι θα διώξει. Χρειάζεται πάρα πολύ προσεκτική, γιατί να είναι προσεκτική. Γιατί... Θα δούμε την παλιά Σιδιακόπτο Σάβα. Πέρασε ευκαιρία, η κεφαλιά μαζεύει ο Βάλε. Από τους παίχτες του Απόλλων. Ντασίλβα. Ενώ είπαμε προηγουμένως φώναξε τον Κίεος ο Φώνης Αυγουστή. Άλλο ένα φάουλ. Πάει να ξεφύγει ο... Η κατάσταση και ο Λουκάς Σωτηρίου κρατάει ήδη την κίτρινη κάρτα. Είναι αυτό που έλεγε πριν από δευτερόλεπτα ο Σάββας Κωνσταντίνου. Και άλλα σπροξήματα πιο πίσω, ήρθε και ο Βάλε εκεί τώρα. Μένει πίσω και παρακολουθεί ο Λουκάς Σωτηρίου. Μπαίνει και ο δεύτερος βοηθός απέναντι ο Αντρέας ο Αντρέου. Να ελέγξουν την κατάσταση, να δουν τι γίνεται από κοντά. Κίτρινη στον Άλεξ Δασίλβα. Ο οποίος... Θα αφήσει την ομάδα του με 10 παίχτες. Του συνεργάτες του εκεί, το σίγουρο ότι έδωσε εντολή στον Κίε, ετοιμάστηκε. Τώρα δεν ξέρω τι θα κάνει. Θα κρατήσει την αλλαγή ή μάλλον ετοιμάζεται από εδώ που διακρίνω. Ενώ αλλαγή ετοιμάζει, κράτησε την μπάλα πολύ έτεχνα και δίνει στον Βασιλείου από τα αριστερά η μεγάλη ευκαιρία. Το γύρισμα είναι εκεί και σώζει την εστία του Αποέλ ο Ζήφκο Μιλάνο. Ένα έτεχνο κοντρόλ και η πάσα του. Το πλασέ, είδατε, μέσα πήγαινε ο Μιλάνοφ, θα παραχωρήσει το κόρνερ Βασιλείου. Το κόρνερ εκτελείται, βγήκε ο Πάρτο, έντοξε όχι μακριά. Το σούτ του Βινίσιους κόντρα, νέα επαναφορά, μπάλας έξω. Δημιούργησε την πολύ μεγάλη ευκαιρία, εδώ ο Ζωάο Πέδρο εκτελεί, μπάλα στα δίχτυα, 1-0 ο Απόλλωνας. Στο 79ο λεπτό ο Βινίσιους κάνει το 1-0 για την ομάδα της Λεμεσού και γίνεται χαλασμός κόσμου εδώ στην δυτική και στην βόρειο πέταλο του Γάσιπη. Το λεπτό του τελικού. Δεν υπάρχει offside. Πίσω, αμαρκάριστος ή μάλλον κακός μαρκαρισμένος ο Βινίσιους. Είχε μπροστά του τον Μωράης. Έκανε το 1-0. Πέφτουν μέσα τώρα βεγγαλικά, φωτοβολίδες. Στο 78ο λεπτό τον κόλ από τον Βινίσιους. Η κεφαλιά του Κέρου Σωτηρίου, έξω η μπάλα από τον Μπερτόλιο. Του. Φέτος είναι πολύ κοντά στο να πάρει το 1ο κύπελο στην ιστορία του. Δεν θα τα καταφέρει με ένα δεύτερο γκολ ο Μάγκλιτσα.
αντεπιθέσεις και με τον Γκίε που είναι γρήγορος να απειλήσει. Όμως τον γκολ είναι γκολ και τώρα είναι το τέλος. Τέλος, ο Απόλλωνας είναι κυπελούχος Κύπρου για το 2016-17. Συνεχίζει όπως και πέρσι είναι ο κυπελούχος Κύπρου και φέτος. Κερδίζει 1-0 τον Αποέλ μέσα στο Γασιπί με τον γκολ του Βινίσιους και κατακτά το ένα κύπελο στην ιστορία του. Οι ποδοσφαιριστές του Αποέλ δίνουν τα χέρια στους διοικητές. Μπήκε και αστυνομική δύναμη γύρω-γύρω για να μην μπουν κάποιοι στον αγωνιστικό χώρο και να συνεχιστεί τουλάχιστον τώρα η γιορτή όπως πρέπει. Αν μπορούμε να τη χαρακτηρίσουμε γιορτή. Ο Απόλλωνας λοιπόν, κυπελούχος Κύπρου για το 2016-17.